πανελλαδικής απεργίας. Διεκδικούμε την αξιοπρέπειά μας στην μοναδικότητα. Ζητάμε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, να καλυφθούν όλες οι κενές θέσεις στο ΕΣΥ. Ζητάμε το διπλασιασμό των αμοιβών μας. Ζητάμε το αφορολόγητο των επιπλέον εφημεριών που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε για να μπορεί να δουλέψει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ζητάμε με λίγα λόγια καλύτερες συνθήκες για μας και καλύτερη υγεία για τον λαό. Αρχικά θα ήθελα να πω για την απαράδεκτη κίνηση του Προεδρείου να διοργανώσει τη σημερινή μέρα με απεργική κινητοποίηση και να καλέσει τον κόσμο στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων, δηλαδή να κρύψει τον κόσμο και τα προβλήματα του νοσοκομείου από το λεσβιακό λαό. Εμείς, σαν νέο όραμα υγειονομικών και η ΆΣΥ, καλέσαμε τον κόσμο να έρθει στο προάβλιο για να δείξουμε στο λεσβιακό λαό τα προβλήματα που υπάρχουν και να δώσουμε μια άλλη μορφή στον αγώνα. Το Προεδρείο είπε ότι είχε βγάλει από πιο πριν την ανακοίνωση και μετά τη βγάλατε εσείς. Μα το Προεδρείο έχει 4 άτομα στους 7 και αποφασίζει ό,τι θέλει. Εμείς ποτέ δεν αποφασίσαμε μαζί με αυτούς. Εμείς ήμασταν αντίθετοι και φυσικά επειδή ήμασταν αντίθετοι και πιστεύουμε ότι πρέπει τα προβλήματα να εξωτερικεύονται και όχι να τα συζητάμε μεταξύ μας, γι' αυτό επιλέξαμε να καλέσουμε τον κόσμο στο προάβλιο. Στα της απεργίας τώρα. Στα της απεργίας. Σε γενικό πλαίσιο της απεργίας βλέπετε. Ήρθε ο Υπουργός Υγείας στο νησί μας 2 φορές. Τη μία φορά εγκαινίασε ένα κτίριο νοικιασμένο από ιδιώτη. Τη δεύτερη φορά ήρθε να εγκαινιάσει μια ιδιωτική επιχείρηση. Και τις 2 φορές ποτέ δεν τη ζήτησε να βρεθεί με το σωματείο, ούτε με τα σωματεία των κέντρων υγείας. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι η δημόσια υγεία είναι στην απέξω. Το Κέντρο Υγείας Άντι, σας γνωρίζετε τα προβλήματά του, δουλεύει με δανεικούς νοσηλευτές, δεν έχει προσληφθεί κανείς, ούτε προβλέπεται να προσληφθεί κανείς. Ανακοίνωσαν τώρα ότι στο Κέντρο Υγείας Μεταμάδου που θα γίνει πάλι δεν θα προσληφθεί κανείς και θα γίνει εκ των έσω. Το Κέντρο Υγείας Πολυχνήτου έχει προβλήματα με τους γιατρούς. Και το Κέντρο Υγείας Μυτιλήνης. Ναι, και το Κέντρο Υγείας Μυτιλήνης έχει αποδεκατιστεί. Εδώ, στο νοσοκομείο μας τώρα. Στο νοσοκομείο είμαστε γύρω στα μείον 50 άτομα τα τελευταία χρόνια. Γιατί έχει να προσληφθεί επικουρικό προσωπικό γύρω στα 4 χρόνια. Οι επικουρικοί που υπήρχαν κατά καιρούς γίνονται μόνιμοι. Οι μόνιμοι συνταξιδοτούνται. Οπότε έχουμε ένα ισοζύγιο μόνιμων περίπου στο ίδιο και επικουρικούς γύρω στα 50 άτομα μείον. Έχουμε μια αντιτυπωποίηση της δουλειάς, να φανταστείτε 2022-2023 γύρω στο 30%, με προσωπικό γερασμένο. Και φυσικά όλοι οι συνάδελφοι είναι στα όρια τους. Είμαστε δίπλα στους εργαζόμενους γενικότερα στο θέμα υγείας. Στους γιατρούς και γενικότερα στους εργαζόμενους. Για τα προβλήματα που απασχολούν την υγεία, έχουμε κατά επανάληψη ασχοληθεί με τα θέματα αυτά. Είμαστε συμπαραστάτες, συμπαραστεκόμαστε και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Ιδίως για εμάς τους συνταξιούχους ακόμα περισσότερο, διότι είμαι σε μια ομάδα ανθρώπων τρίτης ηλικίας και τα προβλήματα σε εμάς είναι ακόμα πιο εντονότερα. Άρα λοιπόν δεν θα μπορούσαμε να είμαστε έξω από αυτή την κινητοποίηση. Είμαστε μαζί με τους εργαζόμενους και το ιατρικό προσωπικό. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι, συμπαραστάτες δίπλα τους και στη συνέχεια θα είμαστε πάλι μαζί. Ούτως ώστε να δοθεί λύση στα προβλήματα τα οποία έχουν τεθεί και είναι γνωστά κατά επανάληψη. Ο Υπουργός Υγείας που ήρθε, δεν ξέρω αν σας είπε τίποτα, εμείς δεν ακούσαμε τίποτα και ούτε μπορούσαμε να τον δούμε, γιατί ήταν περιφρορημένος από αστυνομικούς σε ένα χώρο ήδη που είναι περιφραγμένος και μετά χαιρότανε για το γεγονός ότι δεν είχε αντιδράσεις. Έχουμε να του πούμε τα αιτήματά μας που τα ξέρετε και τα έχουμε ξαναπεί. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς προϋποθέσεις και αν όχι, τουλάχιστον το ελάχιστο που μπορούν να κάνουν είναι να μας κάνουν αρίστου χρόνου, εννοείται με προπτική μονιμοποίησης. Το βασικό είναι βέβαια και πρόσληψη νέου προσωπικού, αύξηση μισθών, να επανέλθει πάλι σε όλους τους εργαζόμενους ο 13ος και 14ος μισθός και επίσης καμία εμπορευματοποίηση στην υγεία. Δημόσια υγεία δωρεάν και για όλους. Αυτά λέμε εμείς αναγωνιστική συσπήρηση υγειονομικών. Αναρωτιόμαστε πού είναι η διοίκηση του σωματείου και ο κύριος Κλεάνθης που ήταν μέσα και τώρα πήγαμε και δεν ήταν κανείς μέσα. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ και πιστεύουμε ότι ο λαός θα μπορεί να πρέπει να είναι και περισσότερο στο πλάι μας, όπως και περισσότεροι εργαζόμενοι εδώ.